Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε έτσι μια ωραία ιστορία σήμερα και ενδιαφέρουσα. Και θέλω να πιστεύω και διδακτική και ψυχοεκπαιδευτική. Το καλό παιδί, εντός εισαγωγικών το καλό παιδί, και η κεκαλυμμένη τοξικότητα. Αγαπητή μου Θέκλα, γεια σου. Και ακόμη μια φορά σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρεις απλόχερα και με τόση αγάπη και ειλικρίνεια μέσω των βίντεο σου. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι 27 ετών. Έχω τελειώσει τις σπουδές μου, εργάζομαι και πριν ένα χρόνο χώρισα από μια σχέση με ένα παιδί που αγαπιόμαστε πολύ, όμως η σχέση έκανε τον κύκλο της και έτσι έληξε πολιτισμένα και με αγάπη. Κάνω ψυχοθεραπεία πιο συστηματικά τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω πάει και σε ψυχολόγους και παλαιότερα, αλλά λιγότερο συστηματικά. Εννοείται παράλληλα παρακολουθώ καθημερινά τα βίντεό σου, τα οποία είναι άκρως διαφωτιστικά και αφυπνιστικά, αφού μας ανοίγεις τα μάτια χωρίς καμία υπερβολή. Θέλω να σου μιλήσω για έναν τύπο που μου παρουσιάστηκε σαν το καλό παιδί, το ευαίσθητο, το φεμινιστή, που σέβεται τις γυναίκες και δήθεν έχει προοδευτικές απόψεις, που έχει παιδική ψυχή, δικά του λόγια όλα αυτά. Και τελικά ήταν η τοξικότητα προσωποποιημένη και καλυμμένη όμως κάτω από το μανδύα του καλού παιδιού, που είναι ευγενικό και χαμογελαστό. Μου θυμίζει λίγο τους τύπους που περιγράφω καλόπαιδο μπαύλα κολόπαιδο. Για καλή μου τύχη και χάρη και στα βίντεό σου, τον ψηλιάστηκα σχετικά νωρίς και τον έστειλα. Νιώθω πολύ δυνατή και ικανή μετά από αυτό, καθώς έχω υπάρξει κάρα συνεξαρτώμενη σαν άνθρωπος σε σχέσεις και φιλικές και ερωτικές. Θα ήθελα να του κάνεις βίντεο, ας σου φανεί ενδιαφέρον και χρήσιμο και για τα υπόλοιπα μέλη του καναλιού. Πιστεύω ειδικά οι γυναίκες την πατάμε συχνά με τα καλά παιδιά, που είναι κρυμμένοι κομπλεξικοί μαλάκες, με συγχωρείς για τη φρεσολογία, αλλά αυτό είναι τέτοιοι τύποι. Νομίζω ότι και οι άντρες την πατάνε με τα αντίστοιχα καλά κορίτσια. Και όμως, αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και δεν κάνουμε εκτόσεις, τους εντοπίζουμε μια χαρά και τους στέλνουμε από εκεί που ήρθαν. Πάμε λοιπόν να δούμε για αυτό το καλόπαιδο, παύλα, κολόπαιδο. Λοιπόν, πριν 2 μήνες μου έστειλε στο Facebook ένα παιδί συνομήλικό μου, που πριν 4 χρόνια ήμασταν σε κοινές παρέες. Από την πλευρά μου υπήρχε μια συμπάθεια. Εκείνος όμως με ήθελε ερωτικά και το ήξερα από τότε. Είχα όμως σχέση, οπότε και δεν έγινε τίποτα. Ενώ, όπως και εκείνος όταν έμαθε ότι είμαι με άλλον, περιορίστηκε σε ένα πολύ διακριτικό φλερτ και με χρήκη. Μου στέλνει λοιπόν μήνυμα πριν 2 μήνες και αρχίζουμε να μιλάμε. Η κουβέντα πήγαινε πολύ καλά, είχε ροή, είχαμε θέματα συζήτησης και ήταν ευχάριστη και επικοδομητική. Μετά από μια εβδομάδα περίπου και αφού συνεχίσαμε να ανταλλάζουμε μηνύματα, βγήκαμε ραντεβού στο οποίο πέρασα ωραία, δώσαμε και ένα φιλί και ένιωθα πολύ όμορφα. Όσο όμως υποψιασμένη για τοξικούς νάρκισσους και αδιάγνωστους, φρόντισα να είμαι προσεκτική και επιφυλακτική, έχοντας και την επίγνωση ότι είμαι επιρρεπής σε συνεξάρτηση. Είναι καλά να έχουμε αυτή την επίγνωση και να κρατιόμαστε. Παρατήρησα εξ αρχής λοιπόν ότι το παιδί αυτό ήταν πολύ πιεστικό στα πιο απλά πράγματα. Για να σου δώσω να καταλάβεις, με κυνηγούσε να βγούμε το πρώτο μας ραντεβού κάπου 3 μέρες, ενώ του είχα ξεκαθαρίσει ότι εκείνες τις ημέρες δεν μπορούσαμε τίποτα και αντιπρότεινα να κανονίσουμε άλλη μέρα, αλλά εκείνος, σαν να μην του είχα εξηγήσει ότι εκείνες τις μέρες δεν βγαίνει από άποψη χρόνου και προγράμματος μου να βρεθούμε, προσπαθούσε σόνι και ντε να κανονίσουμε. Εν τέλει, βγήκαμε την ημέρα που μπορούσα και ενώ περνούσαμε μια χαρά, μου πέταξε 1-2 φορές ότι έπρεπε να βγούμε όταν έλεγε εκείνος, γιατί θα περνούσαμε καλύτερα αν βγαίναμε Παρασκευή ή Σάββατο. Θα είχαμε πιο πολύ όρεξη και χρόνο, ενώ τώρα που βγήκαμε Κυριακή, είναι μελαγχολική μέρα και θα πρέπει να γυρίσουμε νωρίς, αγνώντας πλήρως για μια ακόμη φορά ότι εγώ δεν μπορούσα τις μέρες που ήθελε εκείνος. Εγωκεντρισμός. Έλλειψη συνέστησης. Μου είπε ότι από παλιά που γνωριζόμασταν με γούσταρε πολύ, το οποίο θεώρησα το πρώτο red flag, δηλαδή την πρώτη κόκκινη σημαία, αφού είχαμε μιλήσει με το ζόρι 5 φορές χωρίς να έχουμε πει κάτι το ουσιώδες. Άρα θεώρησε κόκκινη σημαία ότι σε γούσταρε μόνο λόγω εμφάνισης και όχι γιατί σε γνώρισε. Ωστόσο, είπα να δώσω μια ευκαιρία στη γνωριμία γιατί σαν άτομο ήταν ευχάριστο, με όρεξη για εξόδους, δραστηριότητες και εκδρομές και ήταν και τρυφερός. Ωστόσο, σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλες κόκκινες σημαίες. Την πρώτη φορά που προχωρήσαμε σεξουαλικά, περίπου στις 2 εβδομάδες γνωριμίας,
Περάσαμε πολύ ωραία και υπήρχε χημεία μεταξύ μας. Εκείνος την επόμενη μέρα που συζητούσαμε πώς περάσαμε, με είπε και καλά στην πλάκα νυμφωμανή και ότι του θύμισε ένα συγκεκριμένο site πορνό. Και δεν τον έστειλε στην ίδια ώρα, την ίδια όμως. Θύμωσα και το ρώτησα τι εννοεί με αυτό και γιατί μου κάνει shaming που είμαι άνετη με τη σεξουαλικότητά μου και αμέσως το μάζεψε λέγοντας ότι έκανε πλάκα. Οι πλάκες μας λένε τις αλήθειες μας, ε. Shaming σημαίνει να σε ντροπιάζει, που είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Το αντιπαρήλθα και αυτό για αρχή, κακώς το ξέρω, αλλά μάλλον τέσταρα την υπομονή μου και περίμενα κι άλλες κόκκινες σημειάρες, τις οποίες και μου έδωσε στη συνέχεια. Μήπως έπαιξε και ρόλο το ότι ήδη είχες κάνει σεξ μαζί του και ένιωθες ότι είχες κάποια υποχρέωση να προχωρήσεις τη σχέση. Σκέψου το. Λίγες μέρες μετά, σε φάση που καθόμασταν αγκαλιά στο κρεβάτι μετά το σεξ, γύρισε και μου είπε ότι αυτός είναι sapiosexual και demisexual και ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και καλή ψυχούλα, ενώ εγώ πιο κοινική και ότι ξέρει ότι εγώ θέλω μόνο σεξ από αυτόν και μόλις το βαρεθώ και τον ξεζουμίσω θα τον παρατήσω. Έμαθαν και λέξεις να λένε τώρα. Λοιπόν, sapiosexual σημαίνει κάποιος που διεγείρεται εγκεφαλικά περισσότερο παρά σωματικά, που τον διεγείρει η εξυπνάδα, η ευφυΐα κλπ. Demisexual είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει και πολλές ερωτικές ορμές. Αυτό σημαίνει. Ένα λεπτό να το κοιτάξω να σιγουρευτώ. Λοιπόν, εδώ η Wikipedia λέει ότι η demisexualικότητα είναι ένας σεξουαλικός προσανατολισμός στον οποίο ένα άτομο δεν βιώνει πρωταρχική έλξη. Ο τύπος έλξης που βασίζεται σε άμεσα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση και η όσφρηση και βιώνεται αμέσως μετά την πρώτη συνάντηση. Στα αγγλικά λέει ότι, βρίσκω ένα άλλο ορισμό στα αγγλικά, demisexuality, η μη σεξουαλικότητα, είναι ένας σεξουαλικός προσανατολισμός στον οποίο ένα πρόσωπο νιώθει να ελκύεται σεξουαλικά σε κάποιον μόνο μετά που έχουν αναπτύξει ένα στενό συναισθηματικό δεσμό μαζί τους. Πώς αυτό ταιριάζει με το ότι σε ήθελε πάρα πολύ τότε που δεν σε ήξερε? Ας δούμε και το sapiosexual ακριβώς τον ορισμό του. Εγώ θεωρώ βλακίες αυτούς τους ορισμούς. Ενώ ότι οι περισσότεροι που τους χρησιμοποιούν δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι και τους χρησιμοποιούν για να φαίνονται ότι είναι και σπουδαίοι. Λοιπόν, τι σημαίνει sapiosexual? Sexually attracted to highly intelligent people. Να ελκύεσαι σεξουαλικά σε πολύ έξυπνους ανθρώπους. Sapiosexuality, sapiosexualικότητα σημαίνει ότι ένα πρόσωπο ελκύεται σεξουαλικά σε ιδιαίτερα έξυπνους ανθρώπους τόσο πολύ, ώστε να θεωρεί ότι η εξυπνάδα είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα σύντροφο. Είναι μια σχετικά νέα λέξη, η οποία έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτός μας είπε ότι είναι sapiosexual και demisexual, δηλαδή ότι ένιωσε ερωτική έλξη προς εσένα επειδή είσαι πάρα πολύ φύς, και ότι είναι και demisexual, ότι μετά που εμφάνισε δεσμό συναισθηματικό μαζί σου, μετά που δημιουργήσατε συναισθηματικό δεσμό, μπόρεσε να καυλώσει μαζί σου, sorry για την έκφραση, και αυτά τα είπε εκείνος ο οποίος σου είπε ότι σε ήθελε πάρα πολύ τότε που δεν σε ήξερε και ήσουν και με άλλο. Ό,τι να είναι, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Και επίσης σου είπε ότι αυτός είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και καλή ψυχούλα. Εγώ δεν ξέρω καμιά ευαίσθητη και καλή ψυχούλα που να λέει εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη και καλή ψυχούλα. Και ότι εσύ είσαι πιο κοινική και ότι ξέρει, είναι σίγουρος αυτός ο sapiosexual, γιατί ίσως σου είναι και σάπιο, είναι και πανέξυπνος από ό,τι νομίζει, ότι εσύ θέλεις μόνο σεξ από αυτόν και μόλις τον βαρεθείς και το ξεζουμίσεις θα τον παρετήσεις. Είναι ξεκάθαρα μία περίπτωση ενός μαλάκα κομπλεξικού, ο οποίος τρόμαξε που είδε τη σεξουαλικότητα σου. Γιατί είπαμε, η σεξουαλικότητα και ο ερωτισμός είναι δύναμη. Μου την είπε επίσης, επειδή λέει νιώθει ότι με τις ερωτήσεις που του κάνω είναι λες και τον περνάω ποτέ στη συνέχεια. Το ρωτούσα για πρώην σχέση, τι θέλει από μια σχέση, αν είναι ζηλιάρης και όλα αυτά που έχεις επισημάνει και εσύ, Θέκλα μου, ότι πρέπει να ρωτάμε στην αρχή. Κάθομαι και του εξηγώ ότι γνωριζόμαστε με το ζόρι 2 εβδομάδες και προφανώς είμαστε σε φάση γνωριμίας και εξερεύνησης ώστε να δούμε αν ο ένας κάνει στον άλλο. Εγώ θα του έλεγα, κοίταξε, επειδή και εγώ είμαι sapiosexual, αν και δεν μου φαίνεται, και επειδή εσύ είσαι βλάκας με αυτά που μου είπες, δεν με καβλώνεις πλέον, άντε γεια.
Αλλά εσείς το ξεπεράσατε κι αυτό. Δεν μπορώ. Ο επόμενος καιρός ήταν πολύ ευχάριστος, αφού κάναμε εκδρομές τα Σαββατοκύριακα, πηγαίναμε βόλτες σε θερινά σινεμά για φαγητό και περνούσαμε όντως ωραία, ενώ και το σεξ ήταν καλό. Κάπως έτσι κανονίσαμε να πάμε και τον Αύγουστο μια εβδομάδα μαζί διακοπές σε νησί. Κατά τα άλλα, εσύ ψυχοθεραπεύεσαι και, και την καταπολεμάς τη συνεξάρτηση. Δεν χαριζούμε κάστανα, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Όταν στην αρχή μιας γνωριμίας λέει όλες αυτές τις μπούρδες, αποκαλύπτει το σκεπτικό του. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που περάσαμε χώρια και εγώ πήγα στο εξοχικό μιας φίλης και έτυχε να βγούμε και το βράδυ σε κλαμπ κοριτσοπαρέα, λύσαξε. Έπαιρνε τηλέφωνα 3 ώρα το πρωί μεθυσμένος και μου έλεγε από τη μία ότι έχει ωρέξεις σεξουαλικές και δεν είμαι εκεί και αυτός θα πάει με άλλη. Εγώ εντελώς cool του λέω κάνει ό,τι θέλεις, έναν μήνα τραβιόμαστε, δεν είσαι δεσμευμένος. Αν καίγεσαι από επιθυμία κάντο, απλά μετά πες μου το να το ξέρω. Εκείνος μετά κλαψούριζε και άρχιζε να μου λέει ότι είναι πολύ συναισθηματικός και δεν κάνει σεξ χωρίς συνέστημα και ότι πάντα όλοι τον εκμεταλλεύονται, τον πατάνε κάτω. Το τηλέφωνο του το έκλεισα στα μούτρα όταν μου είπε ότι δίνει στη σχέση μας το πολύ 7 μήνες, γιατί εγώ μετά θα τον βαρεθώ αφού θα έχω πάρει ό,τι μπορούσα να πάρω από αυτό και μετά θα κοιτάξω να βρω έναν πλούσιο συνάδελφό μου να κάνω οικογένεια. Μέσα στο κομπλεξιλίκι το παιδί. Προσπάθησε να σε κάνει να ζηλέψει. Συνάρχισε το κάνουν αυτό. Προσπαθούν πάση θυσία να μα κάνουν να ζηλέψουμε και να νιώσουμε μενεχτικά. Όταν είδε ότι δεν έπιασε το κόλπο ότι θα ζηλέψει, άρχισε να σε ντροπιάζει πάλι. Σου κάνει slut shaming. Slut σημαίνει ανήθικη γυναίκα. Slut shaming είναι να σε ντροπιάζει να σου λέει ότι είσαι κακόν ηθόν. Και να σου πει ότι 7 μήνες το πολύ θα μείνεις μαζί του, να το ξεζουμίσεις αυτόν τον πολύ σεξουαλικό άντρα και μετά θα κοιτάξεις να βρεις έναν πλούσιο συναδερφό σου για να κάνεις οικογένεια. Όλα αυτά από το μυαλό του εντελώς, γιατί καμιά απολύτως σχέση δεν έχω με αυτά που έλεγε. Ούτε φιλάργυρη, ούτε πρικοθύρα, ούτε ποτέ ήμουν της πρακτικής ότι φάμε, ότι πιούμε και μετά πετάω τους ανθρώπους στα στημένες λεγομονόκουπες. Την επόμενη μέρα έλεγε ότι δεν θυμόταν τίποτα από όσα είπε και ότι φταίει το τσίπουρο. Ναι, βέβαια, το τσίπουρο φταίει. Μετά από αυτό ήμουν πολύ ψυχρή και το έκανα συζήτηση λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ τοξικός και κομπλεξικός και στην επόμενη μαλακία, συγγνώμη, έχει φύγει. Έπρεπε ήδη να το έχω κάνει, το ξέρω. Είναι η τρίτη φορά που έπρεπε ήδη να το έχεις κάνει. Μπορώ. Αλλά επειδή είσαι και εσύ demisexual και επειδή δέθηκες μαζί του, μάλλον εσύ είσαι demisexual που ήδη δέθηκες μαζί του, γι' αυτό. Η πίεση από πλευράς του σταδιακά άρχισε να αυξάνεται. Πάντως, σε απιοσεξουαλ δεν είσαι με τίποτα γιατί είναι βιακόδια αυτά που κάνω. Sorry που θα σου το πω. Ξαναλέω, θεωρώ αυτές τις εκφράσεις εντελώς χαζές. Με την έννοια εδώ ότι δεν μπορούμε να πούμε εγώ είμαι αυτό. Εμένα με ελκύουν μόνο οι φύσεις. Εμένα εγώ πρέπει να δεθώ συναισθηματικά και μετά να νιώσω σεξουαλική έλξη. Δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσεις, αγάπη μου, σε κάποια φάση της ζωής σου και με τον ανάλογο άνθρωπο που έχεις απέναντί σου ή δίπλα σου. Η πίεση από πλευράς του σταδιακά άρχισε να αυξάνεται, ενώ παράλληλα έκαναν την εμφάνισή τους η χειριστικότητα και η παθητική επιθετικότητα. Συγγνώμη, η χειριστικότητα και η παθητική επιθετικότητα ήταν εκεί από την αρχή. Μια εβδομάδα πριν πάμε τις κανονισμένες μας διακοπές, αυτός παίρνει άδεια 2 μέρες και αρχίζει να με πρίζει να πάμε κάπου αυτό το διήμερο. Εξ αρχής του λέω ότι δεν θέλω να ξοδέψω κι άλλα λεφτά, και εφόσον σε μια εβδομάδα θα πάμε διακοπές, δεν χρειάζεται να πάμε και τώρα οπωσδήποτε. Δεν έλεγε να καταλάβει. Μέρα νύχτα με έπριζε και προσπαθούσε να με πείσει να πάμε. Προσφέρθηκε και να μου τα πληρώσει αυτός και του είπα ότι δεν δανείζομαι χρήματα, ειδικά από κάποιον που ξέρω ελάχιστα. Αυτός θύμωσε που δεν θα πάμε και μου είπε μετά από καιρό ότι από τα νεύρα του βάρεσε το κεφάλι του στον τοίχο επειδή τον κρέμασα. Μου έλεγε ότι είμαι και εγωίστρια που δεν σκέφτομαι ότι αυτός πήρε άδεια από τη δουλειά του και ήθελε να την περάσει μαζί μου κάπου όμορφα και μόνο σκεφτόμουν ότι δεν έχω λεφτά. Ενώ αυτός προσφέρθηκε να μου δώσει και ότι δήθεν σε όλα βλέπω το αρνητικό. Μετά κλεγόταν ότι θα τη βγάλει στην πόλη την αδειά του, αλλά βέβαια δεν είμαι σαν αυτό που πάντα σκέφτεται τους άλλους ανθρώπους και όχι τον εαυτό του και του ακύρωσα το διήμερο. Εγώ κουράζομαι να τα διαβάζω εσείς που τα ζείτε. Άλλο παράδειγμα, από την πρώτη μέρα που βγήκαμε ραντεβού μου είπε μετέπειτα ότι έλεγε στους φίλους του ότι τα φτιάξαμε. Είχε πέσει με τα μούτρα πάνω μου και ήθελε να είμαστε μαζί όλη μέρα κάθε μέρα. Όταν δεν του έκανα το χατήρι ήταν σαν κλαμμένο τέτοιο.
Και μου λέει ότι τον αφήνω μόνο και νιώθει εγκατάλειψη και μοναξιά, επειδή είναι πολύ ζεστός άνθρωπος, ενώ εγώ ψυχρή, θέλει συχνή επαφή. Να ασφαλής είναι. Ακόμη μου είπε ότι ταρντάνεψα από παλιά που είχε να με δει και ότι με θυμόταν πολύ αδύνατη και όταν τον έκραξα με είπε μηγιάνγκιχτη και ότι για καλό το είπε ότι είμαι πιο juicy πλέον. Εμένα όμως με μείωσε αυτό που είπε. Αν της είπε ότι είχε βάλει κιλά, είναι πιο ταρντάνα. Αυτό σου λέει είναι πιο ζουμερή. Επίσης κατόπιν έμαθα ότι έλεγε σε όλους τους φίλους του ότι είμαι σεξουμανής. Βέβαια είσαι σεξουμανής. Έχεις κάνει το τεράστιο αμάρτημα να σου αρέσει το σεξ. Κάνεις το τεράστιο αμάρτημα να έχεις μια υγιή σεξουαλικότητα, θα σε πεις σεξουμανή. Και νυμφωμανής είπε. Από τη λέξη νυμφωμανής πρέπει να φύγεις. Είναι μια εξαιρετικά τοξική λέξη, εξαιρετικά μισογυνιστική λέξη και εξαιρετικά ηλίθια λέξη. Το νυμφωμανής. Γιατί αυτό που περιγράφει, που θέλει να περιγράψει τον νυμφωμανής, είναι ο εθισμός στο σεξ, που ο εθισμός στο σεξ έχουν πολύ περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Προφανώς κόμπλαρε επειδή είμαι ok με τη σεξουαλικότητά μου και ευχαριστιέμαι με τη σεξουαλική επαφή και ήθελε να με βγάλει διαταραγμένη, που σε καμία περίπτωση δεν έχω εμμονή με το σεξ. Πάνω σε αυτό μου είπε ότι τα παίρνω όλα στραβά και δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου και ότι το είπε αυτό στην πλάκα. Και επειδή έχω πιο ψηλή λίμπητο και αυτός ένιωθε ότι δεν θα μπορεί να με ικανοποιεί. Για να μην φάνω κι εγώ εντελώς αψυχολόγητη που καθόμουν μαζί του, είχε και θετικά σαν άνθρωπος. Ήταν πολύ ευχάριστος στην παρέα, με χιούμορ, ευγενικός, φιλικός και κυμπάρης και το σεξ ήταν ωραίο. Είπαμε στην ψυχοπαθολογική έλξη μπορεί να είναι ωραίο το σεξ. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν στις διακοπές που ήθελε να κάνουμε μόνο ό,τι ήθελε αυτός. Και όποτε δεν συνεννούσε, έκανε μούτρα και το έπαιζε θυγμένος ή μου έλεγε πρέπει να πάμε εκεί που έλεγε αυτός, γιατί ξέρει καλύτερα και τα ψάχνει εντελεχώστα των διακοπών. Παραλίες, εστιατόρια κλπ. Εγώ του τα έχωνα και του έλεγα ότι είναι αυταρχικός και χειριστικός και με ποιο δικαίωμα θεωρεί ότι αυτός ξέρει καλύτερα από εμένα πού θα περάσω εγώ καλά. Μέσα σε όλα τα άλλα δεν βοηθήσε καθόλου στην οδήγηση, οδηγούσα μόνο εγώ σε όλο το ταξίδι. Και αυτός δεν ήταν καλός συνοδηγός, αφού δεν είχε το νου του στο δρόμο, όλο κοιμόταν ή άραζε και κοιτούσε έξω. Δεν μπορούσε να διαβάσει τον GPS και όλο χανόμασταν και μετά μου έκανε και παρατηρήσεις ότι έχασα το δρόμο. Εν τέλει, γυρνώντας από το ταξίδι, του είπα από μηνύματα ότι πολύ ειλικρινά απλώς δεν ταιριάζουν και καλύτερα να μείνει μόνος και ιδανικά να πάει σε ψυχολόγο ή να βρει κάποια που θα μπορεί να τη κάνει manipulate, μπορεί να τη χειρίζεται δηλαδή, με την ησυχία του. Του εξήγησα με όλα τα παραδείγματα που μου έδωσε μέσω της απέσιας συμπεριφοράς του, τους λόγους που νιώθω πνιγμένη μαζί του και κουρασμένη. Εννοείται έφαγαν gaslighting στην αρχή, δηλαδή προσπαθούσε να σε βγάλει τρελή, που άρχισε να μου δικαιολογείται λέγοντας ότι είχε μόνο καλές προθέσεις και ότι είναι πολύ ευαίσθητος με ενσυναίσθηση. Καλά, είναι πολύ ευαίσθητος, είναι ψυχούλα, έχει ενσυναίσθηση, τρομερή ενσυναίσθηση. Και απλά με γούσταρε πολύ και ήθελε να περνάμε τέλεια. Του είπα ότι είναι μια κινητή κόκκινη σημαία που έπεσε με τα μούτρα πάνω μου. Προφανώς επειδή με είχε αποθυμένο από παλιά και εν τέλει όταν με γνώρισε δεν ενδιαφέρθηκε και ιδιαίτερα για εμένα, τη ζωή μου, τις σκέψεις μου. Ένιωθα ότι επιφανειακά του αρέσω. Σαν να είχε αναπτύξει ένα άκυρο κόλλημα μαζί μου χωρίς βάση και ουσία. Αυτή ακριβώς είναι η συνεξάρτηση. Άκυρο κόλλημα με κάποιον χωρίς βάση και ουσία. Για να ξεφύγουμε τον εαυτό μας. Και ναι, ένας νάρκισσος μπορεί να είναι και συνεξαρτώμενος με αυτό. Δεν το δέχθηκε φυσικά και άρχισε να μου λέει ότι με νοιάζεται πάρα πολύ και είναι ερωτευμένος μαζί μου. Ευτυχώς δεν ξαναέπεσα στην παγίδα και παρόλο που μου ζήτησε να πάρουμε απόσταση για λίγο καιρό και μετά να το ξαναδούμε, του ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύω πως σε μερικές εβδομάδες ή μήνες θα αλλάξει κάτι. Εκεί μου πέταξε ότι ήδη δήθεν συμβουλεύεται ψυχολόγο τηλεφωνικός, γιατί κατάλαβε ότι ένιωθα πεσμένη και δεν ήθελε να με χάσει. Στο τέλος της συζήτησης κατάφερα να τον κάνω να μου δώσει 1000 δίκαια. Και παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι συμπεριφέρθηκε τοξικά και μου πέταξε όλες του τις ανασφάλειες και τα κόμπλεξ σε ούτε 2 μήνες γνωριμίας. Αυτά εν πολλής, συγγνώμη για το τεράστιο κείμενο, ήθελα να γίνω όσο πιο περιεκτική ώστε αν γίνει βίντεο να έχεις τη δυνατότητα να αναλύσεις όλο το φάσμα του τοξικού καλού παιδιού και να μας κατατοπίσεις ακόμη περισσότερο για το τι πρέπει να κάνουμε με τέτοια πρόσωπα. Παρόλο που τον ανέχτηκα για 2 μήνες και κάποιες στιγμές ένιωθα κυριολεκτικά ότι θα πνιγώ από την πίεση και την δυσφορία που μου προκαλούσε, νιώθω πολύ ενδυναμωμένη και ελεύθερη που τον έδιωξα σχετικά σύντομα από τη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές σκέφτηκα να δώσω ευκαιρίες απλώς για να έχω κάποιο στη ζωή μου και για τα καλά κομμάτια της σχέσης αυτής,
Αποφάσισα όμως να μην με πουλήσω φθηνά και να μην γίνω το πιόνι του καλού εντός αγωγικών παιδιού. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους, την αγάπη μου, Θέκλα μου. Και φυσικά έχουμε και update. Ο τύπος αφού του έφαγε το thank you next. Ρε παιδιά, αυτό το thank you next εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο. Σε ευχαριστώ να περάσει ο επόμενος. Θεωρώ ότι όταν ζήσουμε μια σχέση, έστω και αν είναι μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων, ενός μήνα, δύο μηνών, δεν θα είναι thank you next. Thank you στα τσεκίδια πρέπει να. Thank you φύγε. Thank you έφυγες πρέπει να είναι, όχι thank you next. Γιατί το thank you next σημαίνει ότι τελειώνει μια σχέση ή μια γνωριμία, καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν μου κάνει, έχω κάνει λάθη εγώ σε αυτή την ιστορία που έχω μπλέξει με αυτόν τον τύπο και πάω κατευθείαν στον επόμενο χωρίς να το συζητήσω. Ξέρω ότι είναι φράση που χρησιμοποιεί το thank you next, απλώς σας λέω γιατί δεν τη χρησιμοποιώ. Το thank you next ταιριάζει και πάει πακετάκι με το έρωτας με έρωτα περνάει. Λοιπόν, ο τύπος αφού του έφαγε τη χιλόπιτα, άρχισε νέο ψυχολογικό πόλεμο με καινούρια όπλα. Άρχισε να εμφανίζεται δίθεν τυχαία μπροστά μου. Πήγαινε στα στέκια που πηγαίνω και μου το έπαιζε κλαμμένο τέτοιο. Αυτό συνέβη δύο φορές. Την πρώτη φορά είπαμε ένα για αρχικά και έπειτα με κοιτούσε σαν πληγωμένο κουτάβι και μιξόκλαιγε στους φίλους του. Σε κάποια φάση πήγα να τον λυπηθώ όντως γιατί τον έβλεπα πολύ θλιμμένο, έλεγα όμως ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο θλίψη και απογοήτευση, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και χειριστικότητα. Ξεκάθαρα χειριστικότητα. Δεν έκατσα πολύ, έφυγα τρέχοντας σχεδόν να αποφύγω το θέαμα, το οποίο μου προκαλούσε απίστευτη πίεση και δυσφορία, κυρίως παραλήπηση και συμπόνια. Την επόμενη φορά, μια εβδομάδα μετά, ήμασταν σε ένα μαγαζί όπου πάλι εμφανίστηκε φαν της μπαστούνι. Έγινε λιώμα από το αλκοόλ, κάτι το οποίο συνήθιζε και με ξενέρωνε απίστευτο όπως του είχα πει, αλλά ο ίδιος έλεγε αυτό που λένε μάλλον όλοι εξαρτημένοι μάλλον, ότι το ελέγχει. Που σε καμιά περίπτωση δεν το έλεγχε, αφού πάντα έχανε επαφή με το περιβάλλον μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τις επόμενες μέρες ενίοτε είχε και μείνει blackout memes. Σε κάποια φάση ήρθε προς το μέρος μου και άρχισε να μου λέει πόσο με γουστάρει, ότι υπάρχει κάτι βαθύ μεταξύ μας, ένα connection μοναδικό, μια μοναδική σύνδεση και ότι το έχω μείνει αποθυμένο, ότι έκανε μια τηλεφωνική συνεδρία με ψυχολόγο και άλλαξε, πλέον δεν είναι τόσο πιεστικό. Για γέλια, το ξέρω. Σε κάποια φάση πήγα να τον πιστέψω, το ομολογώ. Hoovering σου έκανε, προσπαθώ να σε ρουφήξει πίσω. Προσπαθούσα να το απαντάω πολύ ψυχρά και λογικά, υπενθυμίζοντας ότι δεν νιώθω τίποτα για αυτόν και ότι η σχέση μεταξύ μας ήταν τοξική για εμένα. Με έκανε να νιώθω αφόρητη πίεση και άγχος και γι' αυτό τη έκοψα. Στην ουσία δεν έπρεπε καν να μπω στη διαδικασία συζήτησης, αλλά μάλλον τα έλεγα για να τα ακούω εγώ. Η πλήση εγκεφάλου που με έκανε πάρω λίγο να πιάσει, μου έλεγε να δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία και εμένα εκεί στην εξάρτηση μου βαρούσε καμπανάκια. Σκεφτόμουν, αχ ναι, να έχω πάλι σχέση, να έχω κάποιον να μοιράζομαι τη ζωή μου, δεν μπορώ μόνη. Ευτυχώς αντιστάθηκα και νιώθω πολύ καλά με μένα τώρα. Για καλή μου τύχη πέταξε μια τάκα, η οποία ήταν μια επενθύμηση ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι μια κινητή κόκκινη σημαία. Κοιτάξτε πώς το γράφει με κεφαλαία. Κινητή κόκκινη σημαία. Μου έλεγε ότι του λείπει το σεξ μαζί μου και ότι με μένα έκανε τα καλύτερα σεξ της ζωής του, ενώ η πρώην του ήταν μια ξενέρωτη ανοργασμικιά. Εκεί τα πήρα στο κρανίο και καλά έκανες. Πώς γίνεται να μιλήσει έτσι για μια γυναίκα, την πρώην του, με την οποία πέρασε 1,5 χρόνο μαζί και μου δήλωνε ότι την αγαπάει και την εκτιμάει σαν άνθρωπο. Πώς γίνεται να δηλώνει φεμινιστής. Έλα μου. Δεν είσαι ό,τι δηλώσεις, ενώ εμένα με έλεγε νυμφωμανή και την πρώτη ανοργασμικιά. Εκεί του είπα απλώς να μην διανοηθεί να με ξαναπλησιάσει, γιατί με έχει αιδιάσει πλήρως. Είναι απίστευτο τότε το άτομο αυτό έχει πολλές φίλες γυναίκες και δηλώνει ότι αγαπά και σέβεται πλήρως τις γυναίκες και κράζει την πατριαρχία και τον μισογυνισμό. Η απόλυτη υποκρισία και αηδία. Αυτό το περιστατικό, από το περιστατικό αυτό και μετά δεν με ενόχλησε ξανά. Νιώθω πραγματικά πολύ δυνατή που δεν με πούλησα φθηνά σε αυτόν τον χειριστικό βλάκα και αντιστάθηκα παρά τη συνεξάρτησή μου. Φιλιά πολλά, συνέχισε την καλή δουλειά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, έγραψες πάρα πολλά κι εσύ, με έπληξες. Όταν μου στείλε το update, δεν το διάβασα καν, το πρόσθεσα εδώ στο κείμενο και σας γράφω, μη μου στείλεις άλλο. Μη μου στείλεις άλλο, με έπληξες. Λοιπόν, καλόπαιδα, παύλα, κολόπαιδα.
Τύποι που παρουσιάζονται ως καλά παιδιά, ενώ στην ουσία είναι ενάρκηση τοξική, χειριστική και προβληματική. Λοιπόν, δεν θα κάνω και πολλές παρατηρήσεις, δεν θα κάνω και πολλές διαπιστώσεις, γιατί η φίλη τα έχει γράψει όλα. Εάν κάποιος λέει πως είναι καλό παιδί, αυτό δεν σημαίνει πως είναι καλό παιδί. Εάν κάποιος δηλώνει ότι είναι φεμινιστής, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι φεμινιστής. Εάν κάποιος δηλώνει ότι είναι sapiosexual, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι sapiosexual, δηλαδή ότι ερωτεύεται μόνο πολύ έξυπνους ανθρώπους ή ότι ο ίδιος είναι πολύ έξυπνος. Αν κάποιος λέει ότι είναι demisexual, ότι δηλαδή ερωτεύεται μόνο όταν έχει, μπορεί να κάνει σεξ μόνο όταν έχει συναισθήματα, δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Αν κάποιος πενεύεται ότι έχει ενσυναίσθηση, το πιο πιθανό να μην έχει καθόλου. Αν κάποιος λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί και όλοι οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται, το πιο πιθανό να μην ισχύει αυτό που λέει. Πρώτα απ' όλα, κάποιος ο οποίος έχει την ανάγκη να πλέξει το εγκόμιο του εαυτού του, σημαίνει ότι κατά βάθος νιώθει τρομερά μειονεκτικά για τον ίδιο του τον εαυτό, έχει τρομερά κόμπλεξ, αναγνωρίζει υποσυνείδητο ότι έχει πολλές αδυναμίες και έτσι κάνει ένα promotion, κάνει μια διαφήμιση του εαυτού του, ώστε να πείσει για το αντίθετο. Ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά ευγενική ψυχή και είναι πραγματικά συναισθητικός άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη να το δηλώσει αυτό το πράγμα. Αυτό που σου είπε για τις ερωτήσεις που κάνεις στην αρχή, μαλακίες σου είπε. Πρόσφατα είχα μπει σε μια εφαρμογή γνωριμιών και μιλούσα με έναν άνθρωπο, ο οποίος έπαθα την πλάκα μου, γιατί μου έκανε ακριβώς τις ερωτήσεις που συστήνω εγώ να κάνουμε. Και ήταν άντρας. Και μου έκανε αυτές τις ερωτήσεις. Και το εκτίμησα πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που κόβει το μυαλό του, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλλιεργημένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα της ηλικίας του, αντιλαμβάνεται ότι αν ένας άνθρωπος του κάνει σοβαρές ερωτήσεις, σημαίνει ότι είναι σοβαρός εκείνος ο άνθρωπος και ότι τον αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Συγγνώμη φιλενάδα, αλλά αυτό το αγόρι το οποίο περιγράφεις είναι κομπλεξικό, είναι κλαμμένο τέτοιο και από το άλλο, είναι ανασφαλής τέρμα, παρουσιάζει τόσο στοιχεία ναρκισισμού όσο και συνεξάρτησης, ναι, μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος συνδυασμός, αυτός ο τύπος, χειριστικότατος, σαν να σε ψάχνε, σαν να ήθελε να ψάξει μια μαμά, ένας άντρας ο οποίος δεν είναι σίγουρος για τον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητα του και γι' αυτό και έχει ανάγκη να δώσει επίθετα στον εαυτό του. Εγώ, για παράδειγμα, στις εφαρμογές γνωριμιών, όταν βλέπω να γράφει κάποιος sapiosexual ή demisexual στο προφίλ του, κάνω αμέσως swipe left. Κατευθείαν όμως. Δεν μπαίνω καν να δω ποιος είναι. Λέω ποιος κομπλεξικός είναι αυτός που μπαίνει και γράφει ότι είναι sapiosexual ή demisexual. Όπως επίσης και να δω κάποιος να γράφει στο προφίλ του no drama. Αμέσως swipe left. Γιατί σημαίνει ότι ο ίδιος προκαλεί δράματα στους ανθρώπους και δεν θέλει δράματα. Ή άμα βλέπω κάποιον να γράφει ότι. Ποιο άλλο πράγμα είναι για μένα κόκκινη σημαία. Από το swipe left και right. Πρέπει να τα μαζέψω μια μέρα. Τόσα πολλά. Όλο συνήθως λεφτήκαν, όπως και να έχει. Το να σου λέει αυτός ότι είσαι νυμφωμανής και να πει μετά για την πρώην του ότι ήταν ανορασμικιά, αυτό δείχνει όντως τρομερό μισογενισμό και δεν σου το είχα πει από πριν και μόνο από τη λέξη νυμφωμανής. Και επίσης, ο αλκοολισμός είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση με οποιονδήποτε είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά ή από τον τζόγο ή γενικά έχει έναν εθισμό. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση. Γιατί για τον εθισμένο, ο εθισμός του μπαίνει πάντα πρώτα από όλους και από όλα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πίνει τόσο πολύ και μεθάει και έχει κενά μνήμης, αυτό που πες blackout μνήμης σημαίνει κενά μνήμης κλπ, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει πολλά αδούλευτα ζητήματα, έχει πολλά ψυχολογικά, έχει πολλά ψυχοκολικά. Πολλά όμως. Και κάνει self-medication, δηλαδή προσπαθεί να θεραπεύσει μόνος του τον εαυτό του με το αλκοόλ και στην ουσία από κάτω κρύβεται το απόλυτο κενό, πνευματικό, συναισθηματικό κενό και πάρα πολλά θέματα.
αυτός πρέπει να πάει να κάνει οξία ψυχοθεραπεία για χρόνια. Όχι για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις. Όχι μια συνάντηση από το τηλέφωνο και άλλαξε. Λοιπόν, έχουμε κάνει και άλλα βίντεο αυτές τις ημέρες, στο οποίο λέω ξεκάθαρα ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας, να τον προστατέψουμε και να φεύγουμε από την πρώτη κόκκινη σημαία. Να μην περιμένουμε να κοκκινήσει όλος ο τόπος. Να μην φάμε πολύτιμο χρόνο, ενέργεια, ψυχή, για να ανακαλύψουμε αυτό που διαφαίνεται από την αρχή. Άρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συνεξαρτημένους συναδέλφους. Συναδέλφους ενώ βάζω και εγώ τον εαυτό μου στο pool, στην πισίνα της συνεξάρτησης, όλοι όσοι είμαστε συνεξαρτώμενοι. Ψηλά η σημαία του αγώνα για απελευθέρωση από τη συνεξάρτηση και από την πρώτη κόκκινη σημαία το κόβουμε. Δεν περιμένουμε να περάσει ούτε μία εβδομάδα, ούτε ένας μήνας, ούτε δύο μήνες, ούτε έξι μήνες, ούτε ένας χρόνος. Σίγουρα είναι μια πρόοδος για σένα που το έκοψες τους δύο μήνες, όμως βάλε στόχο την επόμενη φορά να φύγεις όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Την αγάπη μου. Και χαίρομαι που υπάρχουν νέες κοπέλες εδώ στο κανάλι που παρακολουθούν τα βίντεο και παρακολουθούν τις ιστορίες και μεγαλύτερων γυναικών που γράφουν στα 50 τους, στα 60 τους, στα 70 τους, στα 45 τους και μας λένε για πόσο πολύτιμο χρόνο έχασαν από τη ζωή τους παραμένοντας σε τέτοιες προβληματικές καταστάσεις και παίρνουν το μήνυμα και παίρνουν τα μαθήματα και τα εφαρμόζουν στη ζωή τους και δεν σπαταλούν τη ζωή τους να ταλαιπωρούνται και να ταλαιπωρούν και τυχόν τα παιδιά που θα κάνουν με τέτοιους ανθρώπους. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα απόψεις σας στα σχόλια.